Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, καταρχήν δεν ήταν η παλιά λαϊκή, παραδοσιακή λαϊκή αγορά. Ήταν στην πλατεία Όθωνος, την οποία ήταν μαζεμένα όλα τα μαγαζιά, μανάβικα, κρεοπολία, ψαράδικα, ποντρέμποροι, λαϊκές αγορές, λαϊκός κόσμος, όμορφος, πολύ ωραία χρώματα από τα φρούτα, χρώματα από τους ανθρώπους, υπήρχε μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα, τα κρέατα, όλα αυτά τα προϊόντα, ψάρια, κρέατα, ήταν ντόπια όλα. Μετά το σεισμό μεταπήδησε σε ένα πιο εξυγχρονισμένο χώρο που ήρθανε πιο πολλά προϊόντα, ήρθανε άλλοι άνθρωποι, ήρθε καινούριος κόσμος στη λαϊκή και φυσικά φτάσαμε στο σημείο να εξυγχρονιστούμε κι εμείς όπως εξυγχρονίζεται κάθε λαϊκή αγορά. Η μόνη δυσκολία που αντιμετωπίζεις είναι της οικονομικής κρίσης που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα είναι μια δουλειά την οποία την επέλεξα έχοντας σπουδάσει. Επέλεξα την πόλη, ήθελα να ζήσω εδώ, έμεινα εδώ. Η μόνη δουλειά που μπορούσα να κάνω ήταν αυτό. Στην αρχή ήταν δύσκολο, εντάξει. Να μάθεις τα ψάρια, τον κόσμο, η πελατεία. Τελικά, μετά από χρόνια συνήθισα, το αγάπησα και τώρα πορεύομαι με αυτό, έχοντας φτιάξει εγώ την οικογένειά μου εδώ και πουλάμε ψάρια. Ούτε και εγώ ξέρω πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί πρώτα ξέρεις, ήταν η γυναίκα μου. Το είχε αυτή στο όνομά της, μετά που έφυγε, να μην λένε έφυγε, που πέθανε να πούμε έτσι, το πήρε ο γιος μου. Από εκεί και πέρα το μαγαζί είναι, από όταν σχεδόν, από όταν έγινε η αγορά. Τώρα ακριβώς, πόσο είναι, 30 χρόνια ξέρω εγώ. Τυροκομικά, τοπικά προϊόντα έχουν περισσότερο, έτσι, περισσότερο, τα τοπικά πρώτα. Δηλαδή μιτζήθρα, μανουρομιτζήθρα, μεσσηνιακή. Μετά πάμε στο ξεροσφέλι που είναι ένα είδος σφέλας, τυρί. Έχουμε τη σφέλα στο βαρέλι και τη φέτα σε βαρέλι. Μετά πάμε στο αλαντικά. Τα βασικά είναι το λουκάνικο που είναι δικό μας, το παστό, χοιρινά βέβαια και τα δύο. Αυτά είναι τοπικά που λέω, έτσι. Τώρα έχει και γαλοπούλα, ζαμπόν, πάριζα και τα άλλα είναι ήδη μέλι, ελιές το κυριότερο πάλι, λάδι και δικό μας. Ρίγανη από τον Ταΐγετο, αυτά βασικά είναι, τα άλλα είναι τα συνηθισμένα προϊόντα. Με μείον 5, μείον 3, μείον 2, μέχρι 40 βαθμούς να τα βγάζεις και να τα κοιτάς. Είναι δράμα τα πράγματα. Ένας γέρος που έρχεται εδώ να βγάλει δύο χρήματα, δεν μπορεί να τα βγάλει. Πού θα πάει? Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι όλα φρέσκα, υγιεινά, να φάω και εγώ τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και ο καθένας τα παιδιά και φρέσκα. Ο κόσμος δεν ξέρω γιατί δεν ψωνίζει, πάει στα μάρκετ λόγω χρόνου, δεν μαγειρεύει. Τι άλλο να πω. Στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας
Γενικά ο κόσμος είναι πιο ανθρώπινος. Ο πολιτής έχει πρόσωπο. Είμαι εγώ, ο Δημήτρης, ο Ρεσβάνης, πουλάω ψάρια. Είναι ο απέναντι, ο Τάδε, πουλάει ψάρια. Είναι ο Μανάβης, ο Κυρβασίλης που το γνωρίζεις, τον εμπιστεύεσαι, έχεις φιλικές σχέσεις μαζί του. Μπορεί να το πληρώσεις λίγο πιο ακριβά από το πληρώσεις, όχι πάντα, αλλά έτσι μας λένε οι καταναλωτές. Από ένα σούπερ μάρκετ, αλλά στηρίζεις τον τόπο σου, στηρίζεις τον παραγωγό της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, γιατί δεν είναι μόνο από την Καλαμάτα. Αντίστοιχα στηρίζεις το μικροπολιτή που, εντάξει, βιοπορίζει στην ουσία μέσα στην Καλαμάτα, μέσα στην κεντρική αγορά, δεν πάει να βγάλει τα εκατομμύρια που βγάζει τόσες μεγάλες αλυσίδες, αλλά κατά κύριο λόγο δεν θέλει κανείς να σε κοροϊδέψει, δεν θέλει να σου βγάλει την ψεύτικη και την προσφορά. Τα προϊόντα που πουλάμε δεν είναι προϊόντα εκμετάλλευσης, είναι προϊόντα τα οποία έχουν πληρωθεί με ροκάματα κανονικά. Είναι προϊόντα τα οποία είναι ντόπια, κατά βάση. Είναι προϊόντα τα οποία είναι φρέσκα. Είναι αυτά που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Όχι ότι σε ένα σούπερ μάρκετ δεν θα το βρεις, αλλά προσωπικά και η αρχή της οικογένειάς μας, ας πούμε, ήταν ότι καλύτερα να δώσω 5 ευρώ σε ένα, και ας είναι πιο ακριβώς, σε έναν άνθρωπο, παρά να το δώσω σε ένα, στην ουσία, υπολογιστή που μετράει στα σούπερ μάρκετ τι έσοδα, τι έξοδα κάνουμε. Μετράει περισσότερο. Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην